Γούλη, γιατί. Αν σε ρώτησαν, είπανε, θα πούμε, σας πήρανε και σας είπανε, έλα Γιώργο, ποιος σε πήρε, ξέρω εγώ, ως σκηνοθέτης. Ναι, να σου απαντήσω αμέσως. Κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι ένας άνθρωπος έντιμος. Είσαι. Τι είναι, όχι, θέλω να το πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι υπερασπίζομαι και το ψωμί μου και των παιδιών μου, αλλά και των άλλων ανθρώπων. Θέλω να πιστεύω ότι είμαι δίκαιος στη ζωή μου. Όταν λοιπόν ματαιώθηκε αυτό, υπήρξαν άνθρωποι και μεταξύ αυτών και εγώ που περάσαμε ένα οικονομικό θέμα. Δηλαδή, τι κάνουμε, γιατί μείναμε χωρίς δουλειά. Όταν λοιπόν με πήρε τηλέφωνο ο Πάνος ο Κατσαρίδης και μου είπε: Γιώργο, θέλουμε να το κάνουμε με τον Αλέξη τον Γιωργούλη κτλ., του είπα: κάντο με όποιον θέλεις, με ό,τι επιλογή θέλεις. Από τη στιγμή που αποφασίζεις να το κάνεις και βάζεις τα λεφτά σου, εγώ είμαι εκεί, γιατί δεν μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν χωρίς δουλειά. Δεν κάνω τώρα το γαμπόσο και τα λοιπά. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει όταν εξαρτάται κάτι από εμάς να το υπερασπιζόμαστε όταν πρόκειται για το φαγητό των ανθρώπων. Εσύ με τις Μαρκίζες είχες ποτέ θέμα που θα μπει το όνομά σου, που δεν θα μπει, τι να... Ναι, ξέρεις τώρα, επειδή είμαστε στον αέρα δεν θα έπρεπε να πω κάποια πράγματα. Και είχα σκοπό να μην μιλήσω και να το κλείσω. Αλλά επειδή με προκαλείς με την καλή έννοια, ήθελα να σου πω και ήθελα να στείλω και ένα μήνυμα στον Μάρκο τον Σεφερλή ότι αυτό που έκανε είναι ντροπή του. Μεγάλη ντροπή. Ποιο, σε ποιο αναφέρεσαι τώρα? Συγκεκριμένα. Βγαίνει σε κάποιες εκπομπές τηλεόραση για το θέμα, ότι κάνουμε το αυτό κτλ. Που δεν αναφέρει πουθενά το όνομά μου. Και είναι, δεν αναφέρε ποτέ το όνομά μου. Θεωρώ ότι είναι θλιβερός. Ειδικά το δικό σου. Όχι ειδικά το δικό μου. Κανενός. Ναι, ειδικά το δικό μου, γιατί είμαι 68 ετών, έχω κάνει 78 παραστάσεις, αυτά που λένε ντροπή μου. Ξέρει πολύ καλά, και όταν ακυρώνεις ένα τέτοιο άνθρωπο είναι ντροπή σου, είσαι μικρόψυχος. Και του το λέω ευθέως. Όταν ανεβάζεις στο Δελφινάριο μία πινακίδα για το καλοκαίρι που γράφει Σεφερλή στο χειμώνα στο Παλάς και είναι μόνος του και δεν σέβεται ούτε τα χρόνια ούτε ηλικία, είναι ντροπή του. Αυτό λοιπόν που βγάζει προς τα έξω είναι ένα πολύ καλό παιδί που σέβεται, που κάνει τα λοιπά, όχι σε μένα. Και τα λέω δημόσια. Ούτε τον κατηγορώ, ούτε τον βρίζω, ούτε τίποτα τίποτα. Απλά θεωρώ ότι αυτή η συμπεριφορά του είναι θλιβερή. Μήπως αυτό στο Δελφινάριο έγινε όμως, Γιώργο μου, διότι εκεί είναι το θέατρο... Μπορείς να μου πεις γιατί βγήκε σε τρεις εκπομπές στον Α εδώ εκεί και δεν ανάφερε ότι μεταξύ των ανθρώπων που παίζουν σε αυτήν την παράσταση υπάρχει και αυτός? Δεν είναι παράπονο, αγάπη μου. Καλά, δεν το θέατρο, όταν δεν το σέβεσαι, κάνεις κακό στο θέατρο. Και ένας άνθρωπος που δεν σέβεται τους μεγαλυτέρους και σε ηλικία, είναι ντροπή. Εγώ λοιπόν έχω να του το πω αυτό και αν θέλει να λέει ότι είναι ευγενής, καλός, βοηθάει τους αυτό, εκείνο κτλ. Ναι, να σέβεται τους ανθρώπους. Λυπάμαι πάρα πολύ που με αναγκάζεται να το πω αυτό. Έχεις πολύ δίκιο. Αλλά είναι straight αυτό που έχεις πολύ δίκιο. Και δεν έχω κανένα παράπονο, ούτε θέλω, ούτε ζητώ την υπεράσπιση του κυρίου Σεφερλή για τη διαδρομή μου και τη ζωή μου. Για το όνομα του. Και αυτό που είπε ότι ήρθε από την Κόρινθο χωρίς παπούτσια, να γνωρίζει ότι το 69 που ήρθα στην Αθήνα δεν είχα ούτε παπούτσια. Άκου. Και ό,τι έκανα το έκανα μόνος μου. Άρα δεν είναι τέτοια θέματα. Κάτσε να πούμε, κάτσε να πούμε κάτι. Δεν ήταν. Είδες τι με έβαλες σε μια δύσκολη. Δεν το περίμενα. Άλλο είχα στο μυαλό μου εγώ. Έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται υπεράσπιση εσύ έτσι κι αλλιώς. Η πορεία σου είναι γνωστή. Το ήθος σου επίσης. Δηλαδή δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λες. Εμένα θα μου επιτρέψεις να έχω μία μικρή. Όχι, δεν έχω ένσταση. Ούτε. Έχω την ελπίδα ότι όλο αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει εξ επί τούτου, γιατί θα ήταν πραγματικά πολύ λάθος να το έχει κάνει αυτό ο Σεφερλής. Ήταν λάθος που δεν σε ανέφερε, εφόσον δεν το έχει κάνει. Και θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει γίνει επίτηδες, ναι. Και έχει γίνει επειδή επικεντρώθηκε όλο το θέμα ακριβώς πάνω του και πάνω σε όλο αυτό που έγινε. Ακριβώς. Γιατί για όλους εμάς τους ηθοποιούς, όταν είμαστε μαζί σου, όσοι έχουμε την τύχη να είμαστε μαζί σου, πραγματικά
Και στο είπα και πριν και στο λέω και πάντα, και το λέμε, δεν λέω μόνο εγώ όμως, το λένε όλοι, είναι τιμή και χαρά. Παιδιά, να είμαστε μαζί. Υπάρχει κίνδυνος να βγει ως παράπονο. Θέμα... Όχι, δεν είναι θέμα παράπονο. Το είναι ότι... σαφέστατος. Όταν, εσύ όταν αυτή δουλειά... Εμείς λέμε τώρα τη δική μας αγάπη μου, όταν αυτή η δουλειά καταστράφει και βγήκε και έκανε μια εκπομπή και είπε ότι αυτό και τα λοιπά, ήταν μια διαμάχη. Για ποιο λόγο. Ανάμεσα στην εταιρεία και αυτό. Και μπαίνει ένα ερώτημα. 10 μήνες κράτησε αυτό το θέμα. Δεν έπρεπε να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει Γιώργο. Εγώ για όλη αυτή την ιστορία, αγόρι μου, δεν φέρω καμία ευθύνη. Μάλιστα. Είναι της παραγωγής. Σαφές. Δηλαδή, εμένα δεν πήρε τηλέφωνο ποιος, ο κύριος Εφερλής, να μην τον ξαναδώ μπροστά μου. Εντάξει. Καλά. Okay. Όχι, εγώ, κοίταξε, κάποιες φορές είτε είμαι στον αέρα είτε δεν είμαι, είμαι αδυσόπιτος, γιατί έτσι είναι η ζωή. Αδυσόπιτη. Και έχεις και ένα αδυσόπιτο χιούμορ, αυτό είναι η αλήθεια. Και όσοι έχουμε τη χαρά να σε ξέρουμε. Πότε είναι η πρεμιέρα, πότε γίνεται η πρεμιέρα. Πες μας για την πρεμιέρα. Ναι, και είπαμε πολλά για αυτή την ντροπή. Ναι. Κλείνουμε. Λοιπόν,